αποφάσισε να τραγουδήσει. Από ιταλικά μέχρι ελληνικά, λαϊκά. Η Αθήνα. Χαμογέλασε. Από αυτήν πήρε και Οδυσσέα. Δεν σου είχα πει να μην έρθεις Αθήνα. Ήρθα όμως. Αυτή έτσι κι αλλιώς δεν φαινόμαστε Αλβάνοι, μωρέ. Ναι, αλλά εσύ φαίνεσαι πούστης. Και αυτό παίζει να είναι και χειρότερο. Λίγο πριν πεθάνει η μαμά, μέθε πως ο ακατανόμος το ζει. Έχει κάνει και λεφτά, ε. Ντάνι Χαρόε, νούκα έχεις ζήσει τον παπά, δικαιώθε! Πάμε στη Θεσσαλονίκη, ρε. Ότι πάμε να φύγουμε, έλα, είναι κατάλληλη στιγμή, ρε. Και μετά θα πάμε και στον ακατανόμος, να του πάρουμε λεφτά και την ηθαγένεια, ρε. Μαλάκα, ρουμόρε. Πού το έχεις, ρε. Δεν το πιστεύω. Καλά, ρε Οδυσσέα, εσύ δεν το θυμάσαι καθόλου. Εγώ το θυμάμαι λίγο. Πώς να λέω τα δύο χρόνια σε σκατό. Ο άντρας σας, ο Λευτέρης Χριστόπουλος, είναι ο πατέρας μου. Ο βιολογικός που λένε. Αυτός είναι, ρε, ότι αυτός είναι! Όχι, λέγε, το είπες ή δεν το είπες. Λέγε, το είπες, γιατί εγώ περίμενα. Μίλα! Μίλα, ρε μαλακα, μίλα! Από εκ στο σπίτι, ρε.